Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξεκίνησε χθες η σύνοδος κορυφής για 75 χρόνια του ΝΑΤΟ και τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στην έναρξη της συνόδου και στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Μίλησε, όπως λένε τα διεθνή πρακτορία, 13 λεπτά χωρίς προβλήματα, δυνατά, με καθαρή φωνή στην αίθουσα μάλιστα που υπογράφτηκε η συμφωνία για την ίδρυση της συμμαχίας. Τώρα, στην ομιλία του αυτή καθ' αυτή ο Μπάιντεν υποσχέθηκε στήριξη, συνέχιση στήριξη στην Ουκρανία. Είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει τίποτα λιγότερο από το να εξαφανίσει την Ουκρανία από το χάρτη και ότι η Ουκρανία μπορεί και πρέπει να νικήσει τον Πούτιν. Η ομιλία του, μετά το τέλος της ομιλίας του, ακολούθησε μάλιστα μουσική από την ορχήστρα των Αμερικανών Περιοδιών αυτών. Είπε επίσης, να πούμε ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό περισσότερο από ποτέ. Και τώρα βέβαια τα βλέμματα στρέφονται όλα στην αυριανή συνέντευξη τύπου που θα δώσει με το πέρας της Συνόδου, προκειμένου να κρίνουν τα μέσα ενημέρωσης την κατάσταση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, της υγείας του, και εικάζω ότι πιθανότατα και να ερωτηθεί αν σκοπεύει να αποχωρήσει από την προεκλογική μάχη, κάτι πάντως το οποίο το έχει αποκλείσει με συνεχείς δηλώσεις του και παρεμβάσεις του στα αμερικανικά μέσα, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Κι άλλος χθες ένας δημοκρατικός εκπρόσωπος της Βουλής των Αντιπροσώπων βγήκε και ζητάει να αποσυρθεί. Είναι 7 οι βουλευτές που επισήμως ζητούν με δηλώσεις τους από τον Biden να αποχωρήσει. Μάλιστα έγινε και συνάντηση χθες κατηδίαν δημοκρατικών, όπου σύμφωνα με το Associated Press ήταν λυπηρό το κλίμα. Ναι. Προφανώς εξετάζουν τις δυνατότητες. Και θα κλείσουμε το θέμα αυτό με μια αναπάντεχη στήριξη που έχουν δώσει στο πρόσωπο του Τζο Μπάιντεν οι εξαριστερών επικριτές του. Δύο από τη λεγόμενη αριστερή δημιουργία, όπως λέγονται, από την αριστερή τάση του Δημοκρατικού Κόμματος, δύο εκπρόσωποι, η Οκάζιο Κορτές και η μουσουλμάνα εκπρόσωπος Ιλχάν Ομάρ, που έχουν επικρίνει τον Μπάιντεν και για την πολιτική του στον πόλεμο της Γάζας, αλλά και γενικότερα ότι έχει υποχωρήσει σε πολλά ζητήματα κοινωνικής πολιτικής στην πίεση από τα δεξιά, στην πίεση των Ρεπουμπλικάνων. Με δηλώσεις στους αμερικανικά μέσα είπαν ότι στηρίζουν τον Μπάιντεν. Μάλιστα η Κορτέζ είπε ότι συνομίλησε μαζί του το Σαββατοκύριακο και δηλώνει ξεκάθαρα ότι στηρίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θυμίζω μάλιστα ότι πριν δύο μέρες στήριξη κατά κάποιο τρόπο στο πρόσωπο του Μπάιντεν έδωσε και ο αυτοπροσδιοριζόμενος ο σοσιαλιστής και σήμερα ανεξάρτητος γερουσιαστής ο Μπέρνι Σάντερς. Θυμίζω ότι το 2016 είχε μετάσχει σε εκλογές για το χρήσμα των δημοκρατικών απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον και είχε πει ότι δεν είναι πασαρέλα ομορφιάς η προεκλογική μάχη και ότι θεωρεί ικανό τον Μπάιντεν να κυβερνήσει. Να μείνω δύο λεπτά ακόμα στο ΝΑΤΟ, να πω ότι απονεμήθηκε και μετάλλιο στο Γιάννη Στόλτεμπεργκ, το υψηλότερη τιμή που δίνει η Αμερική. Και είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σε προεκλογική του ομιλία επέκρινε για μία ακόμα φορά τις χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν δίνουν όσα πρέπει, δηλαδή το 2% του ΑΕΠ, και είπε μάλιστα ότι επειδή έχουν αυξηθεί οι δαπάνες, η αλήθεια είναι, των χωρών του ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια, ότι αυτό οφείλεται σε αυτόν και στο ότι απειλούσε ότι δεν θα προστατεύσει τις χώρες, τα μέλη του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, αν δεν αυξήσουν τις δαπάνες. Έχουμε και κάποιες επαφές παραγόντων του Τραμπ πλέον με Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως λένε τα διεθνή μέσα, και γενικότερα οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες που παρακολούθησαν φυσικά την ομιλία του Μπάιντεν έχουν κάποιες αμφιβολίες γενικότερα για το αν ο Μπάιντεν θα καταφέρει να κερδίσει φυσικά τις εκλογές της 5 Νοεμβρίου και βέβαια έχουν τη μόνιμη ανησυχία τι θα σημαίνει για τις ευρωατλαντικές σχέσεις η πιθανή επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.